που προέκυψε στις τελευταίες μέρες σε σχέση ναι. με την προστασία προσωπικών δεδομένων, mm-hmm. με μια υπόθεση που είναι στο φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Ναι. Ποια είναι η θέση του δικού σας γραφείου για αυτό το θέμα? Έχω ζητήσει από την πρώτη στιγμή ενημέρωση από την αστυνομία αν ενδεχομένως υπάρχουν θέματα παραβιάσης προσωπικών δεδομένων, διότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πολλά ενδεχόμενα θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια αυτής της υπόθεσης. Εάν υπάρχουν θέματα προσωπικών δεδομένων, θα επέμβει και το γραφείο εκεί και όπου πρέπει. Άρα εσείς δεν μπορείτε να πάτε αυτεπάγγελτα για να δείτε αν όντως υπήρξε αυτό το θέμα. Πρέπει πρώτα να γίνει έρευνα της αστυνομίας και να ενημερωθείτε σχετικά. Αν δεν συμμετείχε η αστυνομία και είχαμε αυτή την πληροφορία νωρίτερα, είχαμε και το δικαίωμα να επέμβουμε αυτεπαγγέλτως. Από τη στιγμή όμως που εξετάζει αδικήματα, ενδεχόμενα αδικήματα η αστυνομία, τότε περιμένουμε την... Αυτή είναι η πρακτική που τηρούμε σε όλες τις περιπτώσεις, διότι να θυμίσω ότι ο κανονισμός, ο ευρωπαϊκός κανονισμός, τον οποίο εφαρμόζει το γραφείο μου, απαιτεί στην περίπτωση που υπάρχει υπόνοια κάποιου αδικήματος, ποινικού στην προκειμένη περίπτωση, να παραπέμπεται για χειρισμό από την αστυνομία. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι σε εξέλιξη συγκεκριμένη έρευνα, έχω ζητήσει να μετετηρεί ενήμερη η αστυνομία και το κάνει μέχρι στιγμής. Και αν χρειαστεί και η συνδρομή του γραφείου σε αυτή την υπόθεση, θα... γίνει σίγουρα. Μέχρι στιγμής όμως δεν σας είπαν ότι υπάρχουν ενδείξεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όχι, όχι. Και επειδή ήταν καιρό αυτή η εταιρεία στην Κύπρο και τώρα έρχονται στο φως ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, το γραφείο μπορεί να πάει να ελέγξει αυτές τις εταιρείες ή πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία, κυρία Λουιζή? Όχι, δεν χρειάζεται να γίνει καταγγελία. Αν ξέρουμε αυτές τις εταιρείες και έχουμε κάποιες υπόνοιες, μπορούμε και αυτεπαγγέλτως, όπως κάνουμε με πάρα πολλά θέματα. Το σκέφτεστε και αυτό το θέμα πλέον, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα? Ναι, είναι στη σκέψη μας διάφορα θέματα. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, στο τέλος που θα καταλήξει. Εσείς και θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εσείς γνωρίζατε την ύπαρξη αυτής της εταιρείας? Όχι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Λοϊζίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.